Ήμουνα γύρω στα 25 χρονών, στα 26, όταν χτύπησα και εγώ την πόρτα της Αριάδνης, θα το έλεγα, γιατί η Αριάδνη είναι σαν σπίτι εδώ πέρα, και ζήτησα βοήθεια. Από τότε έχουν περάσει 22 χρόνια. Αποφύτησα από το πρόγραμμα, εξελίχθηκα, έγινα εθελοντής εδώ πέρα και τώρα να είμαι και προσωπικό. Λευτέρης λέγομαι. Ανήκω στην οικογένεια του Κεθεά 3 χρόνια. Είμαι 3 χρόνια καθαρός. Πολύ τοξικομανής παλιότερα. Ανήκω τώρα στο μεταθεραπευτικό στάδιο του Κεθεά, στην κοινωνική επανένταξη. Η θεραπευτική κοινότητα του Κεθεά Αριάδνη συμπληρώνει φέτος 23 χρόνια λειτουργίας. Η θεραπευτική κοινότητα είναι ένα κοινόβιο στην πραγματικότητα, το οποίο δεν είναι και ελληνική επινόηση, είναι πάρα πολλά χρόνια από την Ευρώπη που ξεκίνησε. Είναι εδώ λοιπόν για να κάνουν τα παιδιά ψυχολογική απεξάρτηση, όχι σωματική αποτοξίνωση, να βρουν ένα νέο νόημα ζωής και μια διαφορετική ταυτότητα. Νιώθω ότι έκανα το καλύτερο δώρο που μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου. Αυτό και τα παιδιά μου. Κάθε άνθρωπος εκεί πέρα, εξαρτημένος κυρίως, συνήθως κουβαλάει τραύματα και εμπειρίες επώδυνες που χρειάζεται να τις μοιραστεί, να τις αποδεχτεί και να επουλώσει τις πληγές του. Και αυτό το πράγμα γίνεται καλύτερα όταν ενταχθείς μέσα σε μια ομάδα. 23 χρόνια στέκεται στο πλάι των εξαρτημένων, δίνοντάς τους την ευκαιρία να αρχίσουν από την αρχή τη ζωή τους και βήμα-βήμα να χτίσουν σε στέρεες βάσεις πια το δικό τους οικοδόμημα. Αυτά λοιπόν τα 23 χρόνια έχει εκατοντάδες ανθρώπους οι οποίοι είναι καθαροί σε μια ζωή διαφορετική, με νόημα, χωρίς παραβατική συμπεριφορά και με ξεκάθαρες σταθερές αξίες. Το Κεθεά δεν είναι μόνο το να κόψεις τα ναρκωτικά. Και αυτό είναι όλο. Το Κεθεά σε βοηθάει να στρώσεις και το χαρακτήρα σου. Σε βοηθάει στο να μαθαίνεις να είσαι αλληλέγγυος. Σε βοηθάει σε παλιές κακές συμπεριφορές σου να τις αντιμετωπίζεις και να μην τις αφήνεις να εκδηλώνονται και να είσαι πιο κοινωνικός στην κοινωνία, πιο δημιουργικός. Και αυτό που αντιπροσωπεύει η κοινότητα και η Αριάδνη και αυτό που βίωσα εγώ είναι μια μεγάλη οικογένεια. Και αυτή η οικογένεια, για τον κάθε χαμένο άνθρωπο έξω, σημαίνει ότι όταν θα έρθει θα βρει μια αγκαλιά. Μια αγκαλιά που θα τον καταλάβει, θα του δώσει αγάπη, δεν θα τον κριτικάρει, θα τον βοηθήσει να βγάλει τα στερητικά του, να ξανασταθεί στα πόδια του. Για να αναγνωρίσω το ποιος ήμουνα και το ποιος είμαι τώρα, δεν μπορώ να το συγκρίνω με κάτι άλλο. Τι είναι όμως το στεγνό πρόγραμμα του Κεθεά και πώς αντιμετωπίζει την εξάρτηση? Εμείς έχουμε να κάνουμε με την ψυχοκοινωνική προσέγγιση, όπου το σύμπτωμα, η χρήση δηλαδή, δεν είναι αυτό που το οποίο αντιμετωπίζει ένα στεγνό θεραπευτικό πρόγραμμα που έχει αυτή την προσέγγιση. Θα κοιτάει ολιστικά τον άνθρωπο και όχι ιατροκεντρικά. Στα άλλα προγράμματα, και δεν θέλω να κατηγορήσω, ουσιαστικά είναι πολύ ιατροκεντρικό το μοντέλο. Κάθεσαι πίσω από ένα γραφείο, έρχεται ο άλλος, του κάνεις μια διάγνωση, του δίνεις μια συνταγή. Δεν αναπτύσσεται ούτε σχέση, ούτε τον βοηθάς ουσιαστικά να εξελιχθεί. Προσπαθούμε δηλαδή με ένα ολιστικό μοντέλο, αλλά το πιο σημαντικό από όλων όλα είναι ότι στηρίζεται στο κοινόβιο, στην ομάδα αυτοβοήθειας. Η ομάδα αυτοβοήθειας είναι αυτή η οποία δίνεις και παίρνεις αυτό που πήρες. Ο Λευτέρης, που πλέον είναι στη φάση της επανένταξης, πριν χτυπήσει την πόρτα του Κεθεά, είχε περάσει από ένα πρόγραμμα χορήγησης υποκατάστατων. Να στον κανά. 7 χρόνια, ναι. Δεν υπήρχε εξέλιξη στο να κόψω τις ουσίες. Υπήρχε μια στασιμότητα. Υπήρχε το υποκατάστατο που σε καθήλωνε, γιατί σε καθηλώνει εκεί πέρα. Και πορεία προς το καθαρό μηδέν. Εδώ παίρνεις αξίες, κάνεις καθαρές σχέσεις. Δηλαδή, εγώ πλέον ξέρω ότι για να φτιάξω σχέσεις με ανθρώπους δεν χρειάζομαι το πάρε δώσε που έκανα παλιότερα. Στηρίζομαι σε άλλα πράγματα. Στηρίζομαι στην εμπιστοσύνη. Σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι ανάγκη η κοινωνία να σταθεί στο πλευρό των εργαζομένων και των εξυπηρετούμενων του Κεθεά. Γιατί οι εξαρτήσεις είναι παντού. Γιατί αύριο μπορεί να είναι στην πόρτα μας. Γιατί όσο πάει το Κεθεά, πάμε κι εμείς μαζί του.
θα μπορούσα να κάτσω στον καναπέ μου με τα παιδάκια μου και να πω εντάξει, εγώ έκανα τη δουλειά μου, είμαι καλά, προχωράω. Δεν μας έχει μάθει αυτό όμως ο Κεφαίος, μας έχει μάθει να παλεύουμε. Αν ένας λόγος που είμαι εδώ είναι αυτός, γιατί εγώ μπορεί να είμαι εντάξει, αλλά έχω μικρά παιδιά που αύριο μπορεί να χρειαστούν κάτι. Έχω ανήψα που είναι έφηβα, που αυτό εδώ είναι ένας τόπος ελπίδας. Και όλα τα παιδιά του κόσμου πρέπει να έχουν μια ευκαιρία σε ένα καθαρό κομμάτι με αξίες. Αυτό και ναι, και θα εκτεθώ και θα μιλήσω, γιατί αυτά που πήρα εγώ σε αυτό που κάνω τώρα είναι τεράστια η διαφορά ακόμα, για να καλύψω αυτό που έχω πάρει. Εσύ για τους επόμενους? Ναι, και εγώ για τους επόμενους βέβαια. Ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ από την καλή συνάδελφο τη Μέρη την Καριωτάκη. Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι κατάφερε αυτό το ρεπορτάζ να δώσει έτσι ένα στίγμα για το σπουδαίο έργο. Θα μου επιτρέψετε να δώσω το λόγο στον κύριο Κουφάλη. Κύριε Κουφάλη, ακούσατε τον Λευτέρη. Θα ήθελα λίγο, εσείς σαν ένας άνθρωπος που το έχετε αφήσει πίσω αυτό, έχει προχωρήσει την οικογένειά του, να μου περιγράψετε τη δική σας πορεία μέσα στο ΚΕΘΕΑ, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και έξω που βλέπουν και διστάζουν να χτυπήσουν την πόρτα του ΚΕΘΕΑ ενός οποιοδήποτε ΚΕΘΕΑ. Σίγουρα, όταν χρειάζεται να πάρεις την ευθύνη για κάτι που κάνεις λάθος και θα πρέπει να το αλλάξεις, αυτό το πράγμα έχει πόνο και όταν έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτό, διστάζεις. Το ΚΕΘΕΑ είναι αυτό το πράγμα. Όταν πηγαίνει κόσμος εκεί, έχει μια αφετηρία. Έχει μια αφετηρία να ξεκινήσει το δικό του δρόμο, να εξελιχθεί, να αλλάξει πράγματα. Και συμφωνώ με ό,τι θα είπε και ο Δημήτρης και το άλλο το παιδί, ότι είναι κάτι που σίγουρα δεν πρέπει να στερηθούν άλλα παιδιά. Εσείς σε ποια ηλικία χτυπήσατε την πόρτα του ΚΕΘΕΑ? Εγώ πήγα στα 23. Στα 23. Με χρήση σκληρών ναρκωτικών, ηρωίνης. Από όλα. Ήταν τότε, ναι, αυτή η εποχή. Αν και το σκληρό ναρκωτικό δεν είχε κάποια όρια. Ναι, όχι. Ναρκωτικά είναι ναρκωτικά. Δυστυχώς τώρα στις μέρες μας τα ναρκωτικά είναι παντού. Δηλαδή οι εξαρτήσεις είναι οπουδήποτε πλέον κοιτάμε. Παλιότερα ήταν ναι, σε πιο συγκεκριμένα πράγματα, σε ουσίες. Τώρα είμαστε οι πιο πολλοί άνθρωποι εξαρτημένοι και από κινητά και από ίντερνετ και από τζόγους. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Χτυπήσατε την πόρτα μόνο σας ή είχατε και την οικογένεια που είχε κάνει τη δική της έρευνα και είπε εκεί μπορείς να βοηθήσεις? Υπήρξε προτροπή, αλλά είχα κάνει κι εγώ αρκετές προσπάθειες μόνος μου, όπου δεν είχα το αποτέλεσμα που ήθελα. Και ναι, όταν βρέθηκα στο χώρο του ΚΕΘΕΑ, συνάντησα ανθρώπους που με πλησιάσανε και μου μιλήσανε και κατάλαβα πράγματα με ποιον τρόπο μπορώ να αντιμετωπίσω το πρόβλημα αυτό. Σε ποια ηλικία γιατί, μπήκατε έτσι στον χώρο? Γιατί υπάρχει ο τρόπος. Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει ο τρόπος. Mm-hmm. Αρκεί να το θέλει ο άνθρωπος να το κάνει και καλώς ή κακώς οι άνθρωποι στο χώρο αυτό του ΚΕΘΕΑ είναι άνθρωποι που έχουν αποδείξει τόσα χρόνια ότι το γνωρίζουν και με τα αποτελέσματα που υπάρχουν. Φαντάζομαι μεγαλώνοντας ένας άνθρωπος είναι πιο εύκολο να πάρει αυτή την απόφαση. Εσείς πόσο ετών είπατε ότι τώρα έχω εθιστεί στα ναρκωτικά? Νομίζω ότι δεν έχει να κάνει η ηλικία. Νομίζω ότι έχει να κάνει με το που βάζεις εσύ κάποιο όριο για το mm-hmm. που δεν θέλεις να φτάσεις σαν Ανδρέας, σαν Γιώργος, σαν Κώστας. Δηλαδή, ναι, όταν δεις ότι υπάρχει ένα τέρμα σε αυτό το πράγμα, δεν έχει να κάνει με το αν είσαι 40 χρονών ή 50 ή 18 ή 15 ή 16, γιατί μιλάμε και για τέτοιες ηλικίες. Βεβαίως. Έρχομαι σε εσάς, κυρία Μαυράκη, γιατί θέλω λίγο να κλείσω το κομμάτι αυτό το ανθρώπινο όσον αφορά το ΚΕΘΕΑ. Εκπροσωπείτε τις οικογένειες. Θέλετε να μας μιλήσετε για τη δική σας εμπειρία, πώς χτυπήσατε την πόρτα του ΚΕΘΕΑ? Εμένα στο ΚΕΘΕΑ με πήγε ο γιος μου. Ο γιος μου μου ζήτησε βοήθεια, ότι... Σε ποια ηλικία, κυρία Μαυράκη? Πριν 5 χρόνια, είναι τώρα 29. Εκεί δηλαδή στα 23. Ναι, το 18 χτύπησα mm-hmm. εγώ την πόρτα του ΚΕΘΕΑ. Μου είπε συγκεκριμένα, βοήθησέ με, είμαι εξαρτημένος. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο αυτό.
να σου πει το ίδιο στο παιδί, χρειάζομαι βοήθεια. Βρέθηκε ένας άνθρωπος τότε, γιατί εγώ το είπα, δεν το κράτησα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Σπουδαίο αυτό. Το είπα, ζήτησα βοήθεια και έτσι μου είπανε για το ΚΕΘΕΑ. Δεν πρόκειται να βρεις πουθενά αλλού βοήθεια, μόνο εκεί. Όντως πήγα αμέσως. Αυτό που έχω ζήσει εγώ στο ΚΕΘΕΑ δεν μπορώ να το περιγράψω με λόγια. Έχω βρει μία οικογένεια, χωρίς να με κρίνουνε, χωρίς να έχω το στίγμα ότι έχω εξαρτημένο παιδί. Ο γιος μου βέβαια έχει αποφυτίσει τώρα. Είναι όλα καλά. Και νιώθετε υπερήφανη γι' αυτό. Βέβαια, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι η βοήθεια που παίρνουμε εμείς. Εγώ προσωπικά να σας πω σαν γονιός, είχα αφήσει τα πάντα. Όμως, μέσα από το πρόγραμμα, δουλεύοντας εγώ σαν υποστηρικτικό δίκτυο με το γιο μου, ανακάλυψα δικές μου αξίες, ειδικά μου πράγματα που είχα αφήσει πίσω. Και τα κάνω τώρα, όπως πηγαίνω σχολείο. Τέλειωσα Εσπερινό γυμνάσιο, τώρα είμαι στο Λύκειο. Μπράβο. Μαθαίνουμε εκεί πραγματικά όχι μόνο τα παιδιά μας ή τα αδέρφια μας ή οι συντρόφοι μας που θα μπουνε και εμείς, γιατί εμείς κάνουμε ξεχωριστές ομάδες. Μας στηρίζει το πρόγραμμα. Δεν είμαστε στο σπίτι και να κλεινόμαστε μέσα, να κλαίμε και να λέμε τι μου συνέβη. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε και ο Σύλλογος πριν 20 χρόνια, νομίζω Μανώλη, 21, δημιουργήθηκε ο Σύλλογος Οικογένειας και ΘΕΑ από γονείς. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε κάτι πάρα πολύ σημαντικό στην αρχή. Ότι εγώ δεν το έκρυψα. Ναι. Ότι πρέπει να το αποδεχτείς. Η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλές οικογένειες ακόμα και σήμερα ναι. δεν το αποδέχονται. Με αποτέλεσμα αυτό το πρόβλημα μετατοπίζεται και μπορεί να οδηγήσει το παιδί τους ακόμα και στο θάνατο. Είναι όμως σοκ όταν ακούτε το παιδί ναι. σας ότι κάνω χρήση ηρωίνης, για παράδειγμα. Πώς το αντιμετωπίσατε εσείς προσωπικά? Εγώ αυτό... Είναι ένα τεράστιο σοκ. Ναι. Καταρχήν να σας πω ότι ξέρω πώς θα είμαι όταν πεθάνω. Δηλαδή πάγωσαν τα πάντα μέσα μου. Όμως, ήθελα να βοηθήσω. Ένιωθα από τη στιγμή που ήρθε το ίδιο μου το παιδί και μου είπε «βοήθησέ με», εκεί τελειώσαν όλα. Δεν σκεφτόμουν τίποτα. Ούτε τον κόσμο, ούτε ποιος θα με δει να μπαίνω στο ΚΕΘΕΑ, ούτε να ντρέπομαι. Ήμουνα από την αρχή που μπήκα στο πρόγραμμα κανονικά μέσα σε εκδηλώσεις, σε βοήθεια, στις ομάδες μου. Και παράλληλα είναι αυτό ότι μαζί με την αυτοβελτίωση του γιού μου ήταν και η δική μου. Γιατί το πιο σημαντικό για μας τους γονείς είναι το μερίδιο ευθύνης. Δηλαδή, οι περισσότεροι γονείς δυσκολευόμαστε να αποδεχτούμε το θέμα της εξάρτησης, γιατί πρέπει να αναλογιστούμε και την ευθύνη τη δική μας. Τα σημάδια τα είχατε εντοπίσει, κυρία Μαυράκη? Όχι. Γιατί είναι και αυτό ένα άλλο πρόβλημα. Θεωρούσα φυσιολογικό το να κάνουμε ένα τραπέζι και να υπάρχει άφθονο αλκοόλ. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που... Και συνήθως οι περισσότερες οικογένειες αυτό δεν γίνεται, γιορτές. Και δεν είχα καταλάβει κάτι. Γιατί δεν ήταν σε κατάσταση... Δηλαδή εγώ δεν έζησα... Το παιδί σας είχε εθιστεί στο αλκοόλ? Και αλκοόλ. Και αλκοόλ μαζί με ναρκωτικά. Οπότε για μένα ήταν μία φυσιολογική κατάσταση να βρίσκομαι σε χώρους, στο σπίτι, έστω μία φορά τη βδομάδα, δύο, να κάνουμε τραπέζι, να υπάρχει αλκοόλ. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το αλκοόλ. Δηλαδή το θεωρούμε φυσιολογικό. Εγώ έμαθα ποιο είναι το φυσιολογικό στο πρόγραμμα. Ειδικά, δυστυχώς, στην Κρήτη του 2023 θεωρείται απόλυτα φυσιολογικό ένα 14χρονο, ένα 15χρονο ή και μικρότερο παιδί να καταναλώνει αλκοόλ, ειδικά αν είναι αγόρι. Αυτό είναι και μαγιά. Βέβαια. Αλλά τελικά,
Το ζητούμενο είναι να μπορείς να πεις όχι και να μην λες σε όλα ναι. Ναι. Θα επιστρέψω σε εσάς. Κυρία Φουντά, ακούγοντας στο βίντεο τους ανθρώπους που μίλησαν, τον Ανδρέα που κάθεται δίπλα σας, την κυρία Μαυράκη παρακάτω, αντιλαμβάνομαι απόλυτα πόσο σπουδαίο είναι αυτό το έργο του ΚΕΘΕΑ. Εγώ το γνώριζα, ελπίζω να το αντιλαμβάνονται και οι τηλεθεατές. Θέλω να μου εξειδικεύσετε λίγο, γιατί υπάρχουν φωνές που λένε ότι αυτό το νομοσχέδιο ουσιαστικά πάει να δημιουργήσει τα δεδομένα που λειτουργούν και στον χώρο της δημόσιας υγείας. Δηλαδή, θέλω να κάνω μία μαγνητική τομογραφία και το ραντεβού μου είναι τον Μάιο. Το πρόβλημά μου όμως μπορεί να είναι σοβαρό. Άρα, αν έχω την υπομονή, πρέπει να περιμένω μέχρι τον Μάιο με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την υγεία μου. Διαφορετικά, ας πάω σε ένα ιδιωτικό μέσο, έχω δεν έχω χρήματα, να πληρώσω για να κάνω την εξέτασή μου ή τη θεραπεία μου. Ναι. Το ίδιο ουσιαστικά δρομολογείται και εδώ. Πρώτα απ' όλα, επειδή έτσι κι εσείς με ρωτήσατε για το βίντεο, εγώ έτσι θέλω να πω με το χέρι στην καρδιά ότι το πρώτο που και οι εργαζόμενοι του ΚΕΘΕΑ είμαστε εδώ να υποστηρίξουμε, δεν είναι στενά ο χώρος εργασίας μας. Οι θέσεις εργασίας μας. Το κατανοούν απόλυτα αυτό, πιστεύω, οι τηλεθεατές. Το λέω γιατί το δικαίωμα του ανθρώπου να αλλάζει. Πολλοί από εμάς, σαν εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ, την αλλαγή την έχουμε δει με τα μάτια μας να συμβαίνει. Και έτσι για κάποιους από εμάς είναι δύσκολο να δεχτούμε ότι, ας πούμε, τα όνειρα ενός ανθρώπου στα 23 και στα 25 θα σταματήσουν στην πρώτη ευκαιρία για ζωή που θα έχει και κάπως θα του κλείσουν οι πόρτες σε μια ολοκληρωμένη θεραπεία. Τώρα, για το νομοσχέδιο, θα σας το πω έτσι όσο πιο απλά μπορώ. Υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο άρθρο, βέβαια παντού στο νομοσχέδιο γίνεται αυτή η αναφορά. Για καταργούμενο ΚΕΘΕΑ. Ναι, ιδιαίτερα στο άρθρο 25 γίνεται η εξής αναφορά, θα σας τυπώ αυτό λεξί. Σκοπός του νέου φορέα είναι η ενίσχυση, η ενθάρρυνση και η εποπτεία της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στην απεξάρτηση. Ενώ λίγο παρακάτω λέει ότι όσες μη κυβερνητικές οργανώσεις και ιδιώτες επιθυμούν να βοηθήσουν σε αυτό το πολύ μεγάλο πρόβλημα των εξαρτήσεων, είναι ευπρόσδεκτοι και ο ενιαίος κρατικός φορέας θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί τους για τη χάραξη πολιτικής. Και κοιτάξτε τώρα, την ίδια στιγμή που ανοίγει έτσι τα παραθυράκια, αν θέλετε, ο νέος νόμος, έτσι ώστε να υπάρχουν ιδιωτικές επιχειρήσεις απεξάρτησης, την ίδια στιγμή ο νέος οργανισμός που περιγράφεται το ίδιο υποστελεχωμένος με αυτό που ζούμε σήμερα, δεν περιγράφεται πουθενά κάποια αύξηση στη χρηματοδότηση, καμία χρηματοδότηση υποδομών που, ξέρετε, το ΚΕΘΕΑ έχει ανάγκες και τη ζητά. Επομένως, φανταζόμαστε κάτι σαν τη δημόσια υγεία. Η δημόσια, πώς το λένε, υποστελεχωμένη, με μικρή χρηματοδότηση και υποβαθμισμένη. Και άρα ένας άνθρωπος για να σώσει το παιδί του την υγεία του να πρέπει να απευθυνθεί στις ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Άλιστα. Ήδη έχουν αρχίσει και εμφανίζονται πολλές τέτοιες πρωτοβουλίες. Ναι. Που φαντάζομαι θα γιγαντωθούν στην πορεία. Κύριε Δασκαλάκη, πέρα από το ότι είστε εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ και δεν είναι λίγο αυτό, γιατί γνωρίζουμε ότι η μετάβαση αυτή μπορεί να έχει και κάποιες απώλειες εργασιακά, δηλαδή ανθρώπους που μπορεί να βρεθούν στην ανεργία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η μετάβαση σας τρομάζει και από την τοπική κοινωνία, από τους ανθρώπους της αυτοδιοίκησης, τι ακριβώς ζητάτε? Γιατί εγώ δεν έχω πάρει, τουλάχιστον προς το παρόν, μία ξεκάθαρη απάντηση από την περιφέρεια Κρήτης, από το Δήμο του Ηρακλείου. Και δεν νομίζω ότι είναι κάτι που αφορά μόνο την περιφέρεια και το Δήμο, από όλους τους Δήμους της Κρήτης. Ναι, κοιτάξτε, εδώ κατατέθηκε ένα προσχέδιο νόμου, στο οποίο καν δεν έχουμε ερωτηθεί. Δηλαδή, δεν ερωτήθηκαν οργανισμοί, ας πούμε, για φορείς που ασχολούνται επιστημονικά τόσα χρόνια τώρα. Άρα, αυτό που ζητάμε και ως εργαζόμενοι, ας πούμε, αλλά και ως ΚΕΘΕΑ, ζητάμε την απόσυρση αυτού του νομοσχεδίου. Αυτό που ζητάμε λοιπόν από τους ανθρώπους και μετά να μπούμε σε ένα διάλογο για το τι μπορεί να γίνει. Γιατί όπως είναι αυτό το νομοσχέδιο, είναι διαλυτικό. Έτσι, μιλάει ξεκάθαρα για κατάργηση. Δηλαδή όλα αυτά που περιγράφουμε τώρα εδώ και όλα αυτά που λένε και τα παιδιά
πρόγραμμα κτλ. Και δεν ήρθαμε, συμφωνώ απόλυτα με τη συνάδελφο Σταυρούλα, δεν ήρθαμε να μιλήσουμε για μας. Δεν είμαστε εδώ για υποστηρίξη. Θα το επαναλάβω. Νομίζω το κατανοούν απόλυτα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Κυρίως οι ωφελούμενοι και οι οικογένειές τους. Αυτό που ζητάμε είναι να πάρουν θέση. Εξάλλου πολιτική σημαίνει κάνω. Παρόλο που δεν είναι κακό, κύριε Δασκαλάκη, να διεκδικεί ο άνθρωπος τη θέση εργασίας του. Δηλαδή, μην αυτό, το κάνουμε ταμπού εν έτη 2023. Είναι, ένα άλλο, είναι άλλο, εργασία. Οι άνθρωποι που ζουν από αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Είναι ένα άλλο ζήτημα το οποίο μπορούμε να το δούμε σε ένα δεύτερο χρόνο. Απόψε πάντως δεν είμαστε γι' αυτό εδώ. Δεν είμαστε για να προστατεύσουμε τις δικές μας δουλειές. Εξάλλου, με την, όταν ο νέος οργανισμός ενθαρρύνει την ιδιωτική πρωτοβουλία, πολλά στελέχη του ΚΕΘΕΑ υποψιάζομαι ή υποθέτω ότι γιατί όχι. Γιατί να μην δραστηριοποιηθούν δηλαδή ιδιωτικά, ας πούμε. Κατάλαβα. Σε κάτι που μπορεί να είναι πάρα πολύ επικερδές. Υπάρχουν άνθρωποι, ας πούμε, στο φορέα που είναι πάρα πολλά χρόνια. Η εμπειρία είναι αρκετά μεγάλη. Θα μπορούσα, ας πούμε, και εγώ να πω γιατί όχι. Θα πάω να ανοίξω το δικό μου ψυχολογίο, ας πούμε. Εις βάρος του ανθρώπινου πόλου. Κατανοώ όπως το λέτε. Κυρία Σκλάβου, πολύ γρήγορα, γιατί θέλω να σας δώσω το λόγο αμέσως μετά το διάλειμμα για κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Αυτό το νομοσχέδιο αποθαρρύνει και τον εθελοντισμό. Δεν μπορώ να σας απαντήσω επακριβώς αυτό. Φαντάζομαι όμως όχι. Διότι αφού ζούμε στη σφαίρα της ατομικής ευθύνης και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, ο εθελοντισμός, που μπορεί να είναι και συνώνυμο της απλήρωτης εργασίας, γιατί να εμποδίζει. Αν τώρα το βάλουμε στη βάση του πώς αντιλαμβάνεται... Ένας ιδιώτης, γιατί να έχει εθελοντές. Ένας ιδιώτης μπορεί να έχει εθελοντές γιατί του καλύπτουν θέσεις εργασίας. Έχετε δίκιο. Το θέμα είναι όμως ο κοινωνικά ευαίσθητος άνθρωπος, γιατί να πάει στον ιδιώτη. Δεν θα πάει, διότι εκεί ξέρει ότι είναι απλήρωτη εργασία. Μάλλον. Δηλαδή η κοινωνική ευαισθησία της προσφοράς δεν μπορεί να στεγαστεί μέσα στο εμπόριο. Αυτά είναι δύο αντιφατικά πράγματα. Και σκεφτόμουν τώρα αυτό που ρωτήσατε νωρίτερα εδώ τους ειδικούς. Πράγματι, οι σχέσεις εργασίας είναι ένα πλαίσιο δύσκολο πάντα. Όταν είσαι εθελοντής όμως, αυτό είναι ένα πλαίσιο απελευθέρωσης. Δηλαδή, εγώ αισθάνομαι πάρα πολύ ευτυχής που ως εθελόντρια μπορώ να δω πράγματα, μπορώ να καταλάβω πράγματα που μου είναι απίστευτα σημαντικά για την δουλειά μου και από την άλλη δεν έχω καμία δέσμευση στο να κρίνω ακόμα πιο ελεύθερα αυτό που βλέπω να συμβαίνει. Κατάλαβα. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Με την επιστροφή θα δούμε μια συγκλονιστική, κατά τη γνώμη μου, συνέντευξη που έδωσε ένα παλικάρι που δίνει τη δική του μάχη μέσα στο ΚΕΘΕΑ, στη Μέρη την Καριωτάκη, και θα τα συζητήσουμε όλα αναλυτικά. Επιστρέψαμε 3 λεπτά μετά τις 10.30 εδώ, ζωντανά σε ώρα αιχμής. Σε πολύ λίγο θα δείτε τους τρόπους επικοινωνίας με το ΚΕΘΕΑ, επειδή κάποιοι επικοινωνήσατε μαζί μας και ζητάτε βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ, θα δείτε τους τρόπους επικοινωνίας. Με απόλυτη εχεμήθεια μπορείτε να μιλήσετε με τους ανθρώπους εκεί, οι οποίοι θα σας κατευθύνουν. Θέλω να δείτε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή Ώρα Αιχμής στην Crete TV, ομάδα μας και η σελίδα μας στο Facebook. Δασκαλάκης papakicretetv.gr το mail της εκπομπής και 2810-38000 το τηλεφωνικό κέντρο της Crete TV. Επίσης, ό,τι στοιχεία μας δίδετε με εχεμήθεια, εφόσον το επιθυμείτε, εμείς θα τα δίνουμε στο ΚΕΘΕΑ Ριάδνη για να μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί σας. Τώρα, σε αυτό το σημείο θέλω να πάμε να δούμε μία συγκλονιστική συνέντευξη που παραχώρησε ένα παλικάρι που δίνει τη δική του μάχη για να απεξαρτηθεί στο ΚΕΘΕΑ Ριάδνη. Τη συνέντευξη την παραχώρησε στη Μέρη την Καριωτάκη που βρέθηκε στους χώρους του ΚΕΘΕΑ και αμέσως μετά θα το σχολιάσουμε. Από 12 χρονών ξεκίνησα τη χρήση, από ελαφριά χρήση και έφτασα να κάνω διάφορες χρήσεις, δηλαδή από όλα τα ναρκωτικά. Ξεκίνησα στη Ρόδο. Έχω γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα με διαφυγή στο να σταματήσω τα ναρκωτικά. Όπου και να πήγαινα ξανάπλεκα. Μέχρι που έχω έρθει και εδώ πέρα, έχω ζήτησα τη βοήθεια από το πρόγραμμα
με Κεθέα Ριάθνη, ήρθα εδώ πέρα και προσπαθώ. Είχες προσπαθήσει άλλες φορές να κόψεις τα ναρκωτικά? Προσπάθησα με διάφορους τρόπους, όμως από τη μία εξάρτηση έπεφτα στην άλλη εξάρτηση. Όπως και στο πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ, έπαιρνα το φάρμακο πολύ καιρό, γιατί ήταν και το χρηματικό ποσό με διευκόλυνε να παίρνω αυτή τη χρήση. Την έπαιρνα βέβαια παράνομα, γιατί αυτή είναι μια κρατική εξάρτηση για μένα, το πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ. Στην ουσία δεν υπάρχει απεξάρτηση πάνω εκεί. Είναι μια κρατική εξάρτηση που ανθρώποι πηγαίνονται και χορηγούνται αυτό το φάρμακο. Αυτό το φάρμακο όμως πουλείται παράνομα στην πιάτσα. Πουλείται παράνομα γιατί οι άνθρωποι που είναι εκεί πέρα κάνουν παράλληλη χρήση. Δηλαδή από το φάρμακο που χορηγούνται τα πουλάνε για να πάρουν ηρωίνη, για να πάρουν κοκαίνη, για να πάρουν τα φάρμακά τους και το οτιδήποτε. Έτσι γίνεται μια παραβατικότητα και πολλοί άνθρωποι γίνονται θύματα για να γίνονται καλά. Συγγνώμη τώρα, εσύ πήγες και έπαιρνες το υποκατάστατο που δίνει ο ΟΚΑΝΑ και το έπαιρνες γιατί μέχρι εκεί φτάναν τα λεφτά σου, ας πούμε? Ναι. Λόγω πολλές φορές ότι ξόδευα τα όλα μου τα χρήματα και είχα λίγα λεφτά, πήγαινα και έπαιρνα τη βουμορφίνη από ανθρώπους οι οποίοι το χορηγόντουσαν από το ΟΚΑΝΑ, το πλήρωνα για να γίνω κι εγώ καλά. Τώρα, το νομοσχέδιο που έρχεται και για το οποίο αντιδρά και ο κόσμος και η κοινωνία και το ΚΕΘΕΑ. Ωραία, εγώ σαν μέλος που βρίσκομαι εδώ στη θεραπευτική κοινότητα είναι κάτι το οποίο δεν μου αρέσει, λόγω ότι εδώ πέρα έχουμε μια άλλη ιδεολογία στο να βοηθάμε ένα στον άλλο, στο να προσπαθούμε να απεξαρτηθούμε. Να απεξαρτηθούμε, να μάθουμε να σεβόμαστε, να μάθουμε να έχουμε αξίες, να έχουμε όρια, να κάνουμε κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που κάνει, παράδειγμα, το ΟΚΑΝΑ που πάει να γίνει ένα με το ΚΕΘΕΑ. Δεν είναι πιο δύσκολο όμως, επειδή είναι στεγνό? Μέσα από τη δυσκολία όμως ένας άνθρωπος, πιστεύω, θα μπορέσει αύριο μεθαύριο να έχει και όρια, να έχει και αξίες και να ζει με αξιοπρέπεια. Η γνώμη δικιά μου, σαν μέλος που βρίσκομαι εδώ πέρα, ένας άνθρωπος που χορηγείται από το ΟΚΑΝΑ σίγουρα δεν έχει αξιοπρέπεια αφού ζει πάλι μέσα στην εξάρτηση. Δηλαδή είναι μια κρατική εξάρτηση για μένα. Δεν υπάρχει απεξάρτηση. Και σίγουρα μέσα από αυτή την κρατική εξάρτηση και για την κοινωνία θα είναι βάρος, όσο για την παραβατικότητα, γιατί οι άνθρωποι δεν θα γίνουν ποτέ καλά. Θα είναι μια ζωή εκεί πέρα μέχρι να έρθει ένα τέλος για αυτούς. Οπότε είναι πολύ, πολύ λάθος άποψη και γνώμη το να γίνει κάτι τέτοιο. Πόσο καιρό είσαι εδώ? Εγώ αυτή τη στιγμή βρίσκομαι κοντά, πάω στον τέταρτο μήνα. Πώς νιώθεις? Σίγουρα νιώθω καθαρός. Σίγουρα νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Σίγουρα κοιμάμαι και ξυπνάω χωρίς να είμαι εξαρτημένος σε κάτι. Και όταν τελειώσει το πρόγραμμα? Όταν τελειώσει το πρόγραμμα θα κυνηγήσω τους στόχους μου. Θα προσπαθήσω να κάνω πράγματα τα οποία δεν έκανα τόσα χρόνια. Όπως να γίνω ένας καλύτερος άνθρωπος, να ζω με αξιοπρέπεια, να είμαι δίπλα στο παιδί μου. Έχω ένα γιο 12 χρονών. Και αυτά τα πράγματα, στην ουσία, εγώ τα μαθαίνω μέσα από εδώ. Μαθαίνω μέσα από εδώ το πώς θα γίνει ένας καλύτερος άνθρωπος και ένας καλύτερος πατέρας. Έχεις συνειδητοποιήσει ότι ο γιος σου τώρα είναι στην ηλικία που είχες εσύ όταν ξεκίνησες τα ναρκωτικά? Ναι, είμαι πολύ συνειδητοποιημένος σε αυτό. Είναι και μια ανασφάλεια, ένας φόβος, μπορώ να πω ότι είναι στην ηλικία αυτή που είπατε και γι' αυτό και εγώ είμαι εδώ πέρα και προσπαθώ, κυρίως δουλεύω τη σχέση μου πάνω με το παιδί μου, να δω πώς θα μπορώ να σπάσω όλο αυτό το κύκλο, μην πάει και στην επόμενη γενιά όλο αυτό. Μια συγκλονιστική μαρτυρία στην καλή συνάδελφο τη Μέρη, την Καριωτάκη. Θα έρθω σε εσάς, κυρία Φουντά. Θέλω λίγο να σταθούμε σε αυτά που είπε ο φίλος μας στη Μέρη, την Καριωτάκη. Καταρχήν, κανείς δεν αφισβητεί το σημαντικό έργο που επιτελεί και ο ΟΚΑΝΑ. Όμως, εδώ ακούμε την άποψη ενός ανθρώπου που αυτή τη στιγμή προσπαθεί να απεξαρτηθεί, προσπαθεί να αφήσει πίσω του τον εθισμό. Θέλει κάτι πιο ουσιαστικό.
αυτό το διαφορετικό που προσφέρει το ΚΕΘΕΑ, τη στήριξη, την επικοινωνία, τη συζήτηση, δεν θέλει απλά ένα υποκατάστατο. Ακούσαμε μάλιστα να λέει ότι έπαιρνε το υποκατάστατο και πολλές φορές αναγκαζόμουν να το πουλήσω για να πάρω την ναρκωτική ουσία στην οποία είχα εθιστεί. Θέλω λίγο το σχόλιο σας. Εντάξει, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι περιγράφεται σε γενικές γραμμές η απόσταση που υπάρχει ανάμεσα στην φιλοσοφία και στη θεραπευτική προσέγγιση που έχει το ΚΕΘΕΑ σε σχέση με άλλα προγράμματα απεξάρτησης. Και επίσης να πούμε ότι το ΚΕΘΕΑ δεν είναι το μόνο στεγνό πρόγραμμα απεξάρτησης. Στεγνά προγράμματα απεξάρτησης. Ναι, επαναλάβω πάντως ότι και ο ΚΑΝΑ εδώ και πάρα πολλά χρόνια επιτελεί ένα πολύ σημαντικό έργο, για να είμαστε και ξεκάθαροι. Γι' αυτό το λέω και εγώ, ότι νομίζω αυτό που είναι να κρατήσουμε είναι ποιο. Ότι ο θεραπευόμενος στο βίντεο περιγράφει ένα θεραπευτικό μοντέλο το οποίο μέχρι στιγμής τον βοηθά και έχει βοηθήσει και άλλους ανθρώπους. Το οποίο θεραπευτικό μοντέλο λέει ότι η αλληλοβοήθεια, η αυτοβοήθεια, η ολιστική αντιμετώπιση του θέματος, η βοήθεια στο να αλλάξει η ταυτότητα συνολικά και ο τρόπος ζωής είναι αυτό που τελικά μπορεί έναν άνθρωπο να το κρατήσει καθαρό. Και αν θέλετε φαίνεται και πόσο μεγάλη απόσταση υπάρχει ανάμεσα σε αυτό το μοντέλο και στη λογική της μείωσης της βλάβης ή του να θέσουμε σαν στόχο της θεραπείας έναν πιο λειτουργικό χρήστη. Εγώ σε αυτό θα ήθελα να σταθώ, γιατί ανεξάρτητα με το πώς υλοποιείται ένα πρόγραμμα υποκατάστασης στην προκειμένη από τον ΟΚΑΝΑ σε αυτή την πόλη ή σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό, όσο στο ότι η πολιτική της μείωσης της βλάβης αποκομμένης από τη θεραπεία, τι εννοούμε μείωση βλάβης για να το πούμε πιο απλά, είναι η λογική που λέει ότι αφού θα έχουμε εξαρτημένους, αφού η εξάρτηση είναι νόσος και αφού έχουμε λίγες πιθανότητες ένας άνθρωπος να επανενταχθεί κοινωνικά, τότε ας σώσουμε ό,τι σώζεται από τα πάνω-πάνω συμπτώματα. Να μην υπάρχουν πολλά λοιμώδη νοσήματα, να μην υπάρχει παράνομη διακίνηση, βέβαια, εμείς να έχουμε λιγότερους θανάτους, λιγότερη αστεγία κτλ. Βέβαια, το ΚΕΘΕΑ δεν τα υποτιμά αυτά. Το ΚΕΘΕΑ και εδώ στην πόλη μας και πανελλαδικά έχει προγράμματα παρέμβασης στο δρόμο, το λεγόμενο street work, που γίνεται μείωση της βλάβης. Η διαφορά εδώ έγκυται στο ότι η μείωση της βλάβης αποτελεί ένα μόνο κομμάτι σε ένα θεραπευτικό συνεχές, που τελικός στόχος είναι ο άνθρωπος να ζήσει ολοκληρωμένα μακριά από τις εξαρτήσεις συνολικά. Εμένα η προσωπική μου γνώμη, αν θέλετε, και νομίζω ότι αυτό θα ήθελε να πει και ένας άνθρωπος που έχει προσπαθήσει, έχει πάρει βοήθεια από το ΚΕΘΕΑ και έχει αποφυτίσει, είναι ότι η λογική αυτή που περιέγραψα, της μείωσης της βλάβης και του λειτουργικού χρήστη, μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει επιτύχει να απαντήσει στο είδος των ουσιών που κυκλοφορούν έξω, έτσι, γιατί η υποκατάσταση αφορά τα οπιοειδή. Έχουμε καταρχήν εξαρτήσεις πέρα από τις ουσίες, όπως είναι ο τζόγος, το αλκοόλ, το διαδίκτυο, αλλά και στις ουσίες αυτές καθεαυτές έχουμε πολυχρήση, πολλές διαφορετικές ουσίες. Άρα η μείωση της βλάβης και απλά μια παροχή υπηρεσιών δεν μπορεί να απαντήσει στο πραγματικό πρόβλημα που είναι γιατί κάποιος φτάνει να εξαρτηθεί και πώς αυτός ο κάποιος μπορεί να βρει ταυτότητα έξω από την εξάρτηση. Κύριε Κουφάλη, θα θέλατε να το σχολιάσετε εσείς αυτό? Εγώ, ναι, σίγουρα σε αυτό που ανέφερε και το παλικάρι που μιλούσε προηγουμένως, είναι αν ακούσουμε και λίγο, περιγράφει για ένα τέλος εκεί που απευθύνθηκε και είχε τα αποτελέσματα που έχει και αυτό που συζητάγαμε προηγουμένως, ότι μέσω κάποιου στεγνού προγράμματος και με τον τρόπο που το αντιμετωπίζει, τέλος πάντων το ΚΕΘΕΑ, ότι έχουμε μια αφετηρία στο να πάμε κάπου. Το να καταλαβαίνω αυτό που συζητάμε, ότι το να σταματήσουμε τη χρήση ή να έχουμε κάπου χώρους ελεγχόμενης χρήσης έχει κάποια ωφέλη, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει κάποιος στην κοινωνία μας που να θέλει να είναι αυτή η αντιμετώπιση σε αυτό το πρόβλημα. Κατανοώ όπως το λέτε. Έχουμε κάπου χρήστες ελεγχόμενα ή να έχουμε κάπου χρήστες που τους παρέχουμε εμείς κάποια ουσία σταματημένους εκεί πέρα. Θέλουμε ανθρώπους που όταν έχουν κάποιο πρόβλημα, η κοινωνία και η πολιτεία να το αντιμετωπίζει ανάλογα. Κύριε Δασκαλάκη, θέλω να σταθούμε
σε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται στο ΚΕΘΕΑ. Όσοι μίλησαν, και ο Ανδρέας, αλλά και τα υπόλοιπα παιδιά, αυτό που διαφοροποιούν και το αναδεικνύουν στο ΚΕΘΕΑ είναι η επαφή, είναι η ανθρώπινη επικοινωνία. Γιατί η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι σε μια πολύ δύσκολη φάση, θέλεις κάποιον να σε πάρει από το χέρι και να σου πει «Να, αυτός είναι ο δρόμος και θα τον περάσουμε μαζί. Θα είμαι δίπλα σου σε αυτή την προσπάθεια». Αυτή είναι τελικά και η ειδοποιώς διαφορά του ΚΕΘΕΑ. Ναι, κοιτάξτε, εμείς έχουμε μια αρχή και πιστεύουμε σε μια ιδέα. Είναι αυτό που έλεγε ο Μιλτιρ Κάιμ, έλεγε ότι το όλον είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των απλών μερών του. Και αυτό το ονόμαζε ως συλλογική συνείδηση. Το συλλογικό μυαλό δηλαδή. Mm-hmm. Άρα μια ομάδα και η συνδιαλλαγή μέσα σε μια ομάδα μπορεί να φέρει τον άλλον να γνωρίσει λίγο καλύτερα τον εαυτό του και μπορεί να τον κάνει να κάνει και αυτές τις αλλαγές που χρειάζεται να κάνει προκειμένου να μειώσει και το σύμπτωμα που είναι η χρήση. Για μας λοιπόν η χρήση είναι το σύμπτωμα, ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό μπορεί να το διερευνήσει καλύτερα μέσα σε μια ομάδα. Νομίζω ότι αυτή είναι η βασική διαφορά. Από την άλλη βέβαια πιστεύουμε ότι και όλα τα προγράμματα είναι και καλό είναι να υπάρχουν σε μια κοινωνία αρκετές θεραπευτικές προτάσεις για να μπορεί κάποιος να επιλέξει την αυτό που ταιριάζει. Ενδεχομένως και αυτό που πάει να χαθεί τώρα με αυτό το νομοσχέδιο είναι αυτός ο πλουραλισμός που λέμε, ας πούμε, η ποικιλία των προγραμμάτων για να μπορεί κάποιος να... Κυρία Μαυράκη, στην πρώτη τοποθέτησή σας είπατε ότι εμένα το παιδί μου είπε πάμε στο ΚΕΘΕΑ. Άρα από εκεί καταλαβαίνω και την απελπισία ενός παιδιού αντιλαμβανόμενο το τέλμα στο οποίο έχει φτάσει. Για το γονιό, όταν περνάει την πόρτα του ΚΕΘΕΑ, με τα σημερινά δεδομένα, είναι αυτό που λέμε, θα το πω πολύ λαϊκά, ένα αποκούμπι. Βέβαια. Είναι. Είναι αυτό που σας είπα πριν, ότι... έχεις μια οικογένεια που μπορεί η ίδια σου η οικογένεια να μη σε δεχτεί. Να μη σε αποδεχτεί με ένα παιδί, ένα αδερφό ή ένα σύντροφο εξαρτημένο. Είναι αυτό που είπατε, ότι σε παίρνουν από το χέρι και σε φτάνουν στο σημείο να βγεις και να νιώθεις άνετα. Όπως εγώ τώρα... δεν είναι πολύ εύκολο να βγαίνεις και να λες τι έχεις περάσει. Αυτό το κάνω όμως πραγματικά, γιατί και μέσα στο πρόγραμμα βλέπω τη δυσκολία των ανθρώπων και στο σύλλογο. Να βγούνε να μιλήσουν για το πρόβλημα, το θέμα. Δεν θέλω να το λέω πρόβλημα, το θέμα αυτό. Αυτό το, την ταμπέλα, ας πούμε, φοβούνται πολύ. Ο λόγος, λοιπόν, που βγήκα πιο πολύ εγώ σήμερα είναι αυτός, ότι όσο μιλάμε, δεν βάζουμε τίποτα κάτω από το χαλί, φτάνουμε πιο γρήγορα στο στόχο μας. Έτσι ακριβώς είναι. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέτε. Νομίζω ότι είναι και μια από τις μεγαλύτερες αλήθειες που θα ακουστούν απόψε εδώ. Κυρία Σκλάβου, είπατε κάτι για τα σχολεία. Και... δεν κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας και τα σχολεία έχουν μπει σε αυτό το παράνομο αλυσβερίσι. Από τη δική σας εμπειρία, μέσα στις σχολικές αίθουσες, μέσα στις σχολικές κοινότητες, είναι πλέον τόσο εύκολο και στο Ηράκλειο, τόσο εύκολο και στην Κρήτη? Κοιτάξτε, στη δικιά μου αντίληψη δεν έχει πέσει ποτέ κάτι τέτοιο. Είναι όμως κάτι πανθομολογούμενο στη γενικότερη σχολική κοινότητα και είναι κάτι που το βλέπουμε και στα μετέπειτα στάδια. Επίσης μου το λένε οι μαθητές μου. Εγώ κάνω μάθημα σε λύκειο. Οπότε συναναστρέφω με τις μεγάλες ηλικίες της εφηβείας. Όταν συζητάμε, γιατί τους μιλάω και για το ΚΕΘΕΑ και γενικά προσπαθώ το μάθημα να συνδέεται με τη συγκυρία και την κοινωνική πραγματικότητα όπου αναγόμαστε, μου το λένε πάρα πολύ εύκολα ότι οποιαδήποτε στιγμή θελήσεις μπορείς να έχεις. Από την επικαιρότητα μας φτάνουν οι ειδήσεις ότι έχουμε διάφορα περιστατικά με διάφορες άλλες ουσίες
χημικές που μπορεί να μην είναι και ναρκωτικά. Εδώ είχαμε τελευταία την προηγούμενη εβδομάδα περιστατικά από το περίπτερο, ναι. Εν πάση περιπτώσει. Εγώ προσωπικά και στο περίπτερο να πάω δεν ξέρω να το ζητήσω αυτό το προϊόν. Ή και να το δω δεν θα καταλάβω ότι είναι αυτό, θα το περάσω για κουτάκι τσίχλες. Όμως οι νεότεροι που ψάχνουν άλλα πράγματα στο διαδίκτυο και που πολύ συχνά έχουμε περιστατικά όπου παιδιά κινούνται στο βαθύ διαδίκτυο κτλ. Έχουν και μία άλλη ζωή. Το σίγουρο είναι ότι είναι πια πολύ μόνοι οι έφηβοι. Γιατί? Γιατί η τεχνολογία, πέρα από τα θετικά και τις ευεργεσίες και τα λοιπά, που βεβαίως κανείς δεν τα αρνείται όλα αυτά, έχει αναπτύξει πάρα πολύ την ιδιωτικότητα των ανθρώπων. Και την απομόνωση. Ακριβώς. Σε μεγάλο βαθμό αυτή η ιδιωτικότητα σημαίνει βελτιωμένο βιωτικό επίπεδο. Τα παιδιά δηλαδή έχουν προσωπικά δωμάτια, υπάρχουν πολλές ηλεκτρονικές συσκευές μέσα στο σπίτι. Όλα αυτά σημαίνουν μία πρόοδο. Mm-hmm. Μην το αρνηθούμε. Όμως ο τρόπος ζωής που παράγεται μέσα σε αυτό το πλαίσιο είναι τελικά μοναξιά. Το παιδί είναι στο δωμάτιό του, με το τηλέφωνό του, με το λάπτοπ. Το σχολείο το παρωθεί στο διαδίκτυο σε ένα βαθμό που κατά τη γνώμη μου είναι και περιττός, διότι το διαδίκτυο το έχεις έτσι κι αλλιώς. Αυτό που θες από το σχολείο είναι το μάθημα και τη σχέση. Άλλο τα εργαλεία. Τα εργαλεία δεν πρέπει να είναι το κεντρικό θα πράγμα. Θα αναγκαστώ να σας διακόψω. Ναι, μου ζητάνε να πάω επιμόντως στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά θα ξεκινήσω με εσάς το αμέσως επόμενο μέρος. Πάμε σε διαφημίσεις.